Βόμβα σκάει στον Ολυμπιακό, καθώς φαίνεται ότι ψήνεται μια μεταγραφή αεροδρομίου από τον πρόεδρο της ομάδας, Βαγγέλη Μαρινάκη, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι Ερυθρόλευκοι μιλούν ενεργά για να αποκτήσουν τον Λορέντζο Ινσίνιε, τον πασίγνωστο Ιταλό επιθετικό. Να σου υπενθυμίσω όμως πρώτα, φίλε ακροατή, να αφήσει ένα like στο βίντεο. Κάνοντας like σε ένα βίντεο του Ολυμπιακού, στηρίζει τη δική σου ομάδα, καθώς όποια ομάδα παίρνει τα περισσότερα like, για αυτήν την ομάδα κάνουμε και τα περισσότερα βίντεο. Επίσης, πάντα κατευθύνει το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να ενημερώνεσαι πάντα πρώτος. Ο Ολυμπιακός φαίνεται έτοιμος να ενισχύσει την επιθετική του γραμμή με μια κίνηση που μπορεί να αλλάξει την αγωνιστική του εικόνα. Η ομάδα του Πειραιά, με στόχο να ανακάμψει και να διακριθεί σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, εξετάζει σοβαρά την απόκτηση του Ιταλού επιθετικού Λορέντζο Ινσίνιε. Ο 33χρονος επιθετικός, ο οποίος αγωνίζεται στο MLS με την ομάδα του Τορόντο, έχει εμπειρία από τα μεγάλα πρωταθλήματα και μπορεί να προσφέρει άμεσα λύση στον Ολυμπιακό. Η περίπτωση του Ινσίνιε δεν είναι καινούργια για τον Ολυμπιακό, καθώς το όνομά του είχε συζητηθεί και τον περασμένο Σεπτέμβριο. Αυτή τη φορά όμως η προσέγγιση φαίνεται να είναι πιο ρεαλιστική, με τον ατζέντη του παίκτη να βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για συζητήσεις με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Ο Ινσίνιε, αν και μετράει 33 χρόνια, συνεχίζει να αποδεικνύει την ποιότητά του, αφού στην τελευταία του σεζόν στο MLS σημείωσε 7 γκολ και 7 assist σε 30 εμφανίσεις. Ειδικά για τον Ολυμπιακό, η προσθήκη ενός τέτοιου παίκτη μπορεί να καλύψει τα κενά που έχουν δημιουργηθεί στην επιθετική γραμμή και να προσφέρει δημιουργικότητα και ηγετική παρουσία. Η καριέρα του Ινσίνιε με την Νάπολη αποτελεί απόδειξη της αξίας του σε υψηλό επίπεδο. Σε 434 εμφανίσεις, με τη φανέλα της Νάπολη σημείωσε 122 γκολ και μοίρασε 95 assist, καθιστώντας τον έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες στην ιστορία του Ιταλικού Συλλόγου. Η εμπειρία του σε διεθνές επίπεδο με συμμετοχές στην Εθνική Ιταλίας προσθέτει ακόμα μεγαλύτερη αξία στη μεταγραφή του. Η αποχώρησή του από το Τορόντο φαίνεται σχεδόν βέβαιη, με τα δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι ο ίδιος δεν είναι ευχαριστημένος με τις συνθήκες στην πόλη και το βαρύ χειμώνα του Καναδά. Η φήμηση για την επιστροφή του στην Ευρώπη είναι έντονες και ο Ολυμπιακός φαίνεται να είναι έτοιμος να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και να το φέρει στον Πειραιά, προκειμένου να ενισχύσει τη δυναμική της ομάδας του. Αν λοιπόν η συμφωνία προχωρήσει, η μεταγραφή του Ινσίνιε στον Ολυμπιακό αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση στην ελληνική ποδοσφαιρική σκηνή, με τον Ιταλό να φέρνει μαζί του το ποδοσφαιρικό του ταλέντο, την εμπειρία και την ηγετική του προσωπικότητα, καθιστώντας τον έναν παίκτη κλειδί για την πορεία της ομάδας και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Οπότε για οτιδήποτε νεότερο που αφορά όλες τις εξελίξεις του Ολυμπιακού θα σας ενημερώνουμε άμεσα. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε ακόμα ένα βίντεο του ReSportGR. Μην ξεχάσετε να γραβείτε στο κανάλι μας και φίλε ακροατή, αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, σίγουρα θα λατρέψεις αυτό που βρίσκεται τώρα στην οθόνη σου. Μέχρι την επόμενη φορά, παρακολουθήσατε το ReSportGR. Ευχαριστούμε πολύ.